Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθέατε. Είμαστε και πάλι εδώ για να παρουσιάσουμε σήμερα μία εκλεκτή προσκεκλημένη στην διαδικτυακή τηλεόραση Οδύσσια, την Δεσποινίδα Κουλιζάκη. Μία νέα επιστήμονα, η οποία διαφέρει από τις άλλες και τις μεγάλες και τις μικρές, για το λόγο ότι έχει μπορέσει μέσα από τις σπουδές της να διαστείλει την αλήθεια την επιστημονική από το ψεύδος. Η διαφύλαξη της προστασίας της γλώσσας είναι στοιχείο κυρίαρχο, πρωτεύων και κυρίαρχο, που αφορά αφενός στον πολιτισμό και αφετέρου στη διατήρηση της φυσιογνωμίας μας ως λαού. Η Δεσποινής Κουλιζάκη θα μας παρουσιάσει ένα εξαίρετο βιβλίο, το οποίο έχει γράψει πριν από κάποια χρόνια και θα μας πει μάλιστα, θα μας ενημερώσει και για μια καινούργια έκπτωση, γιατί φαίνεται εξαντλήθηκε, δεν το ξέρω, τη λεπτομέρεια, που αφορά στην ετυμολογία της γλώσσας μας. Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι της λεγόμενης πνευματικής διανόησης του τόπου μας ανησυχούν για την αντιεπιστημονική επέμβαση στη γλώσσα μας και μιλούν πια για ηθελημένη επίθεση εναντίον της, εδώ και μια τριακονταετία. Η Δεσποινής Κουλιζάκη, είπαμε ότι θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της, το οποίο επιγράφεται «Ετυμολογία», αλλά θέλουμε να αναφερθεί και να σχολιάσει και γενικότερα αυτά που προείπαμε, γιατί τα νιάτα έχουν, εκτός από τη διαίσθηση, έχουν και την πλατιά σκέψη και καθαρή, δεν έχει αλωθεί όπως ημών των μεγαλυτέρων, να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Οδύσσια και να ξέρετε ότι πάντα είναι επίκαιρη η Οδύσσια και ταιριαστή στη ζωή μας, γιατί η ζωή κάθε ανθρώπου είναι μία Οδύσσια. Και εμείς, όπως έχει πει και ο πλέον αρμόδιος και ο ιδρυτής αυτής της προσπαθίας, ο Άγγελος ο Βασιλιάδης, στοχεύουμε στην Ιθάκη μας. Εμείς βέβαια, δόξα τω Θεώ, την έχουμε βρει την Ιθάκη και θα την προτείνουμε και στους φίλους, τους τηλεθεατάς. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Δεν ξέρω με τι θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Όπως εσείς νομίζετε, ό,τι περισσότερο σας έχει κεντρήσει την διάθεση και τη διάνοια, να προβείτε στο έργο στο οποίο έχετε προβεί και, και ό,τι σας πυροδότησε για να είστε αυτοί που είστε, που σύν το χρόνο οι τηλεθεατές θα διαπιστώσουν ποια είστε. Σας ευχαριστώ. Να αναφερθούμε λοιπόν στο βιβλίο, το οποίο να πούμε πώς κατέληξα να θέλω να το συγγράψω. Μεγαλώνοντας και ανακαλύπτοντας το μεγαλείο της γλώσσης μας, διαπίστωσα προς λύπη μου πως δεν ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα, για κάποιες σημαντικές πληροφορίες που μόνο μέσω της γλώσσης περνάνε σε εμάς. Όταν λοιπόν οι πληροφορίες ήταν αρκετές, τις συνέλεξα πάνω στο κομμάτι της ετυμολογίας φυσικά και αποφάσισα πως θα έπρεπε να βάλω ένα λιθαράκι ώστε, όπως μου έλειψε εμένα, να μην λείψει σε άλλα παιδιά ενδεχομένως που ενδέχεται να ενδιαφέρονται, το κομμάτι της ετυμολογίας. Και επειδή τα παιδιά πάντα θέλουν να παίζουν και επειδή η μάθησης πρέπει να είναι ψυχαγωγική
και διαδραστική. Επέλεξα να το κάνω με έναν τρόπο αντίστοιχο, διαδραστικό. Γι' αυτό δημιούργησα κάρτες, τις οποίες μπορούν να ζωγραφίζουν και να κόβουν μέσω χαρτοκοπτικής, να παίζουν με αυτές και να μαθαίνουν παίζοντας. Εδώ θα ήθελα να παρέμβω και να πω ότι αν ήσασταν σε βήμα, άλλο βήμα, θα σας διακόπταμε για να σας χειροκροτήσουμε. Σας ευχαριστώ. Γιατί είστε σπάνιο φαινόμενο την σήμερα ημέρα που οι πάντες θέλουν να πάνε με το ρεύμα και όχι κόντρα το ρέντεμ. Συμβαίνει δυστυχώς αυτό, απλά αν δεν απατώμε ο Γκέτε, το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, να μου συγχωρεθεί, ότι καλύτερο είναι αντί να καταργιόμαστε το σκοτάδι, να ανάψουμε ένα φως. Έτσι. Και καλύτερα να κάνουμε δράση, ούτε αντίδραση, ούτε να καταργιόμαστε το σκότος. Να κάνουμε δράση, να ανάβει ο καθένας το κεράκι του. Το γαξιό σημείο το είναι ότι έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και είναι πάντα γρυπνά, πάντα γρυπνά τα μάτια της ψυχής που λέει ο ποιητής, όταν είσαι καθαρός. Το οποίο γιατί... και πάντα φαίνεται αυτό, ναι. Νομίζω. Γιατί έχουμε παλέψει, είναι η αλήθεια, με πολλές αντίξως δυνάμεις, οι οποίες δεν προέρχονται μόνο μέσα από τον κόσμο της πολιτικής, αλλά προέρχονται και από τον κόσμο των ανθρώπων, του πνεύματος, μέσα από τον κόσμο των γραμμάτων. Ναι. Αυτό είναι το τραγικό και το πολύ πικρό. Ναι. Δεν ξέρω, θα θέλατε τώρα να εξηγήσω την δομή του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό εξεδόθη το 2014, τον Μάρτιο αν θυμάμαι καλά. Είναι η δεύτερη έκδοση αυτή που κρατάω στα χέρια μου. Η πρώτη χιλιάς εξαντλήθηκε. Μπράβο. Αυτή είναι η δευτέρα χιλιάς. Και μάλιστα είχα και τη χαρά να ανήκει πλέον στα εγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Α, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Διότι η ελληνική δημοκρατία μπορεί να σας καρατομούσε. Πολύ πιθανό. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί θα πηγαίνατε κόντρα στην προσπάθειά της να αποψηλώσει τελείως την ελληνική γλώσσα και δια της τεθλασμένης να οδηγηθούμε στο λατινικό αλφάβητο. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πλέον νόμος καινούριος, όπως αυτά τα μεσάνυχτα του Φεβρουαρίου μηνός του 1982. Όταν γεννιόμουν, όταν καταργούσαν το πολιτονικό σύστημα. Έτσι, υπό το πρόσχημα της Δημοτικής. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Η δομή λοιπόν είναι η εξής, απλή δομή. Μπορώ και να δείξω ένα, για παράδειγμα, έχω για κάθε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου δύο καρτούλες που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Τα παιδιά τις ζωγραφίζουν, τις κόβουν, παίζουν με αυτές. Ναι. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε στο γράμμα. Πέστε μας και κάτι έψιλον. Κάτι που μου αναφέρατε, κάτι για τον γενικότερο, για τον Βρετάκο, τον ποιητή μας. Αχ, πολύ σας ευχαριστώ που το αναφέρετε πριν αυτό. Γιατί το βιβλίο ξεκινάει και με το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, του αγαπημένου μου ποιητού, η ελληνική γλώσσα. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, στο οποίο αναφέρει ότι οι άγγελοι μιλάνε μεταξύ τους με μουσική και γι' αυτό θα μιλούσαν ελληνικά. Με πόσο ωραίο τρόπο έθεσε ο ποιητής το μεγαλείο της γλώσσης μας. Και θα ήθελα και μετά να αναφέρουμε τον Νικηφόρο Βρετάκο, όταν θα αναφερθούμε εκτενώς για το πολιτονικό σύστημα, ο οποίος έχει επίσης αναφέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό. Και λέει ένας στοχαστής, λέει ότι με τη μουσική αποθεωνόμαστε στα ύψη και με αυτή η ψυχή αφουγκράζεται τα άρρητα. Έχει θεωρηθεί γι' αυτό ως εξαιρετικό και θαυμάσιο μέσο παιδείας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να κλείσω με τη δομή του βιβλίου, να περάσουμε και στα άλλα ενδιαφέροντα θέματά μας. Για κάθε γράμμα, λοιπόν, υπάρχουν δύο κάρτες. Για παράδειγμα, ποιες να αναφέρω τώρα, όποια και να δούμε. Έχω την... Πριν μας παρουσιάσετε, δεν μας λέτε, παρακαλούμε, κάτι που είχατε αναφέρει
για τον Βρετάκο σχετικά με το... Να πούμε λοιπόν ότι ο Νικηφόρος Βρετάκος, εκτός από το όμορφο ποίημα, μετά από το έγκλημα αυτό της κατάργησης του πολιτολικού συστήματος, είχε πει, είχε αναφερθεί στο θέμα ότι δεν διαβάζουμε σωστά. Και θα αναφέρω ακριβώς τα λόγια του. Υπερτιμήθηκε η άποψη ότι διευκολύνει τους μαθητές. Κάτι που ίσως είναι αντιπαιδαγωγικό. Υπάρχει άλλωστε και μια παράδοση που εκφράζει την άποψη μεγάλων παιδαγωγών, οι οποίοι επιμένουν ότι το παιδί πρέπει να κοπιάζει για να γίνει άνθρωπος ικανός, ώστε στη ζωή του να αντιμετωπίσει όλες τις αντικσότητες. Υποστηρίχθηκε επίσης υπέρ του μονοτονικού και η άποψη ότι διευκολύνονται οι τυπογράφικοι στοιχειοθέτες. Πολύ. Γενικά και ότι οι εκδόσεις πάλι γενικά γίνονται οικονομικότερες. Ωραία κριτήρια. Παραγνωρίστηκαν όμως οι λόγοι που επέβαλαν στους Αλεξανδρινούς χρόνους την καθιέρωση των τόνων, οι οποίοι ισχύουν και σήμερα. Πολλές φορές τα γραπτά μου, είπε ο Βρετάκος, δεν διαβάζονται σωστά όταν τυπώνονται στο μονοτονικό. Ας ελπίσουμε ότι θα επανεξεταστεί μελλοντικά το θέμα και ότι θα επικρατήσουν σοφρονέστερες απόψεις. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε δει να συμβαίνει και δεν διαφαίνεται ότι θα συμβεί. Να προσθέσω και εν τη ρήμη του λόγου σας μου ήρθε τώρα του Τάσου του Λιγνάδη ο λόγος, η μονοτονική όψη της γραφής μου θολώνει τους μηχανισμούς της ανάγνωσης και το συνειδένε ή δραπετεύει ή απεργεί. Το συν ιδένε. Το συν ιδένε. Δεν αρκεί μόνο το ιδένε. Έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Αλλά όμως πολλή φιλοσοφία εκπέμπεται και δεν ξέρω κατά πόσον αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι απολύτως, εάν μας παρακολουθούν και παιδιά, μπορούμε να γίνουμε κατανοητοί. Mm-hmm. Γιατί έχουμε καταντήσει να μιλάμε την καθομιλουμένη γλώσσα και να απορούμε και να διερωτώμεθα αν μας καταλαβαίνουν τι λέμε. Κι όμως σας πληροφορώ πως στους μαθητές μου, στους οποίους διδάσκω την δική μου μέθοδο εκμαθήσεως, δεν θα πω της αρχαίας ελληνικής, της ελληνικής γλώσσης. Στη διαχρονική της μορφή, θα μας το πείτε αυτό, θα μας το εξηγήσετε πριν από το βιβλίο. Σας ενημερώνω πως οι μικροί μαθητές των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου μου έχουν ανακοινώσει κατά καιρούς φράσεις όπως: γιατί, κυρία, δεν έχουμε πια τα στολιδάκια πάνω στις λέξεις μας, στους τόνους μας, να ξέρουμε που ανεβαίνει η φωνούλα. Oh. Κυρία, είναι πιο όμορφες οι λέξεις έτσι. Γιατί, κυρία, δεν γράφουμε στα αρχαία ελληνικά που είναι τα σωστά ελληνικά. Όταν λοιπόν μου τα έχουν πει τα παιδιά αυτά, τα παιδιά εισπράττουν ίσως και πολύ περισσότερα από όσα εισπράττουμε εμείς που πλέον έχουμε γεμίσει την κούπα μας. Ενώ αυτά έχουν μια άδεια κούπα που γεμίζουν και είναι πιο ανοιχτά. Που έχουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μας, αυτά είναι πιο ανοιχτά, έχουν και τη φαντασία τους ακόμα να είναι αχαλήνωτοι και... Και έχουμε και τις ιδεοληψίες μας. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί με μεγάλους που έχω παλέψει προσωπικά, ακριβώς αντιμετώπισα τις ιδεοληψίες. Παρομοίως. Εσείς είσαστε μία φωτεινή εξαίρεση για μένα, γιατί δεν μην είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Όχι, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Μην το λέτε αυτό, γιατί... Οι παλαιότερες γενιές να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν και να ενισχύουν την... Εγώ, στην ηλικία που ήδη βρίσκομαι, ήδη εκπαιδεύω στη μέθοδό μου νεαρότερες φιλολόγους και θλίβομαι όταν βλέπω ότι δεν συμβαίνει αντιστοίχως. Εσείς είσαστε μία φωτεινή εξαίρεση και αν μου επιτρέψετε, ήθελα να το καταθέσετε. Το θεωρούσα χρέος να ανακαλύψω τα αίτια, εδώ και μία τριακονταετία ξεκίνησε αυτή η ανησυχία μου, να ανακαλύψω τα αίτια της γενικότερης καταπτώσεως μέσα στην παιδεία μας. Εξού και προέκυψαν και τα δικά μου βιβλία ως προϊόν αυτής της ανησυχίας και αυτής της εσωτερικής αναστατώσεως για τον γενικότερο κατήφορο τον οποίο είχε πάρει η παιδεία. Και πού καταλήγουμε, ποια είναι η ρίζα του κακού, όσο βλάπτεται η γλώσσα. Εκεί εντοπίζεται. Εκεί εντοπίζεται. Στη γλώσσα καταλήγουμε. Έτσι, το μοναδικό όργανο προσεγγίσεως και των υψηλών ενιών και της επαφής μας και της κοινωνικής μας επαφής
Ακριβώς. Και των πάντων ως όργανο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν σας ήξερα. Μπορεί να νομίσουν οι τηλεθεατές μας ότι γνωριζόμασταν και ενώ η γνωριμία μας ήταν ολιγόλεπτη από εκεί που σας άγρευσα, γιατί σας ξεχώρισα μέσα στο πλήθος των ανθρώπων που είχαμε πάει για να μιλήσουμε για τη γλώσσα, να εκθέσουμε τις απόψεις μας, να φιλοσοφήσουμε κλπ. Συνεχίζουμε με τη δομή. Θέλετε να μας αναφέρετε, μια που, που μιλήσατε, ας πούμε, για το στοιχείο, τα στοιχεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο απαρτίζοντας τη γλώσσα αποτελούν και το μοναδικό τρόπο, τον μοναδικό τρόπο και το μοναδικό όργανο προωθήσεως της αλήθειας, της φιλοσοφίας, της πραγματικότητος. Κάτι μου είπατε ότι είχατε φέρει από το Σαββόπουλο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε αναφέρει ότι άκουγε, λόγω και του επαγγέλματός του, διαφόρων ειδών άσματα, κάποια ήταν έβηχα, κάποια δεν ήταν. Άρχισε λοιπόν να αναρωτιέται το γιατί. Έψαξε να βρει την αιτία. Διεπίστωσε λοιπόν πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο, μια συγκεκριμένη προσοδεία, ένας συγκεκριμένος ρυθμός, επιτονισμός, όλα αυτά, στην ελληνίδα φωνή. Και έτσι, μια περαιτέρω έρευνα τον οδήγησε να θέσει έναν παλμογράφο, ο οποίος κατέγραφε την προφορά ανθρώπων στην ίδια φράση. Στη συγκεκριμένη φράση όμως έβαλε το επίθετο «ο ακριβώς», το οποίο στη λίγους έχει το όμικρον το βραχή και το επίρρημα ακριβώς με το ο μέγα του, το μέγα και την περισπομένη του. Και διαπίστωσε πως άτομα τα οποία δεν είχαν ενδεχομένως διδαχθεί το πολυτονικό σύστημα ή δεν γνώριζαν τι διαβάζουν, εν τη ρήμη του λόγου τους, έλεγε μέσα, θυμάμαι καλά, η φράση αυτή ανέφερε «αυτός αναπτήρας είναι ακριβώς», ακριβώς το επίρρημα. Έλυγε. Και ακριβώς ο ιστορικός τονισμός διέσωζε την προσοδεία. Μόνο έτσι διέσωζε. Ο φιλόσοφος και θεωρητικός της μουσικής, ο Αριστόξενος, το 300 τόσα π.Χ., χαρακτηρίζει την προσοδεία, χαρακτηρίζει ως προσοδεία τον ιδιαίτερο τονισμό των λέξεων κατά την ομιλία. Έτσι ακριβώς. Ίσως ο όρος να μην ήταν γνωστό στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Έγινε σαφές. Ο παλμογράφος λοιπόν πράγματι κατέγραψε διαφορετικές, δεν είμαι και ειδήμων να το περιγράψω, πράγματι κατέγραψε ως βραχή το όμικρον και ως μακρό τη μακρότητα του ωμέγα. Κάπου γράφει ότι ανέβαινε σε μία, στην κλίμακα. Ακριβώς. Ανέβαινε, ακριβώς. Ναι, που σημαίνει ότι διασώζεται. Υπάρχει στην ομιλία μας. Όμως δεν θα ήταν όμορφο να το βλέπουμε και όταν γράφουμε τις λέξεις και τις προφέρουμε? Όχι μόνο όμορφο από πλευράς αισθητικής, αλλά και από πλευράς διαλευκάνσεως. Αυτό. Καταλάβατε, ναι. Αυτό. Και αφού διαπίστωσε αυτό, ανέφερε κάποιες διαπιστώσεις που έκανε και είπε ότι τα ελληνικά είναι τραγούδι. Αυτό που μας λέει ο Βρετάκος. Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να επιλοποιήσει ένα τραγούδι ή να το δει πρακτικά. Γιατί να δούμε λοιπόν τα ελληνικά πρακτικά, είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Είναι τώρα που είπατε για την τέχνη, η μουσική, λέει ένας άλλος, ο Καρλάιν. Λέει, είναι η τέχνη που προσπαθεί να εκφράσει το ανέκφραστο. Είναι η τέχνη που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στα ανθρώπινα πάθη. Η μουσική. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι το έχουν αναφέρει αυτό. Ναι. Ο Πλάτων ανέφερε και το μεσοπλαστικό χαρακτήρα της μουσικής. Έτσι. Και παρατηρούμε ακόμη και στην Οδύσσια που οι Αηδοί με τις συγκεκριμένες μελωδίες τους και θεράπευαν και τις γυναίκες βοηθούσαν να παραμείνουν πιστές στους καπεταναίους συντρόφους τους. Ανάλογα πως άλλαζε η μουσική, άλλαζε και ο ηθοπλαστικός χαρακτήρας της. Αυτό είναι καταπληκτικό. Εφόσον λοιπόν η ελληνίδα φωνή είναι και αυτή μουσική,
μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να προκαλέσει και τι μπορεί να επηρεάσει με την ορθή προφορά της. Γιατί μας έχει προκύψει και μία ερασμική προφορά. Στο ήθος, άστε το αυτό. Στο ήθος και στη διάπλαση του χαρακτήρα. Ακριβώς. Βαθιά νερά όμως, μπήκαμε σε πολύ βαθιά νερά, με την πρώτη κιόλας φορά. Ακριβώς. Είναι το θέμα τέτοιο. Είναι το θέμα τέτοιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν σας κρύβω, ότι μ' αρέσουν το κολύμπι στα βαθιά νερά. Το γνωρίζω αυτό. Μ' αρέσει κι άλλωστε έτσι κατέληξα να βρίσκομαι συνέχεια και χωρίς να έχω ιτηθεί μέχρι τώρα στην προσπάθειά μου να μεταφέρω και να καταδείξω την απώλεια τη μεγάλη που έχουμε παραμένοντας σε αυτό τον εσφαλμένο κατακρεουργημένο τρόπο εκμαθήσεως της δημοτικής μας γλώσσας του λεγόμενου μονοτονικού. Αυτό που βαφτίσαμε μονοτονικό, που δεν υπάρχει βέβαια και ως όρος, υπάρχει ως πολυτονικό σύστημα, γιατί είναι σύστημα, αλλά δεν υπάρχει μονοτονικό σύστημα. Λάθος το οποίο είχα κάνει κι εγώ σε κάποιο μου βιβλίο, τότε στην αρχή, μην έχοντας πλήρως διαστήλει, πριν 30 χρόνια φανταστείτε, πριν 28 χρόνια, μην έχοντας διαστήλει τη διαφορά του συστήματος από το απλό γράψιμο. Και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι των γραμμάτων, λένε το μονοτονικό σύστημα. Δεν είναι κάτι χαρακτηρίζουν σύστημα, πράγματι. Έτσι, ναι, γιατί ναι, ναι, το σύστημα είναι το αυτό που έχει λογική δομή. Σωστά. Που έχει δομή. Βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι ένα συμπίλημα, αυτό είναι ένα αποκύημα, ένα έκβρασμα που προέκυψε από νόες στρεβλούς. Για να εφαρμοστεί και για να νομίζουμε ότι διδάσκουμε και μαθαίνουμε δημοτική γλώσσα. Ναι. Πέστε μας τώρα για την εργασία σας. Υπάρχουν λοιπόν, όπως έλεγα, δύο λέξεις. Να φέρω ένα παράδειγμα, άνοιξα εδώ. Ναι, δεν θα παρουσιάσουμε το βιβλίο. Υπάρχει, διατίθεται ακόμη. Βεβαίως, κυκλοφορεί. Για να το παντού, πάρουμε, όλα να το. Στην βιβλιοπολία και στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, επέλεξα λέξεις που τις χρησιμοποιούμε σήμερα. Τις χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι λέμε. Για παράδειγμα, δέρι, ιδρύ, δέρι είναι ο λαιμός. Δεν το λέμε, αλλά λέμε περιδέρεο. Ιδρύς, ύλη, βελανιδιά. Λέμε δρυμός. Δρυμών, δρύνος. Επιτρέψτε με να σας διακόψω, βέβαια, διότι ως μεγαλύτερη αισθάνομαι βρασμό μέσα μου για το λόγο ότι κάποιοι και γλωσσολόγοι ακόμη έχουν τολμήσει να μας πούνε ότι είναι άλλη η ελληνική γλώσσα, η αρχαία, άλλη η δημοτική. Επιτρέψτε μου αυτό το βρασμό, την αγανάκτηση, την ιερά αγανάκτηση, να την έχω, διότι την έχω το να καταθέσει μια τέτοια εκδοχή ένας άλλος άνθρωπος, οποιοδήποτε, ακόμη και επιστήμον, εφόσον δεν είναι, γιατί έκαστος εφόε τάχθη, εφόσον δεν είναι επαΐων, μπορεί να το πει, αλλά το και γλωσσολόγος ακόμη. Αυτό είναι το θλιβερό, ιδίως αυτή. Και πρίτανης στο πανεπιστήμιο. Ιδίως αυτή, θα ξαναπώ. Φαντάζεστε. Ναι. Είναι ένα έγκλημα αυτό το οποίο γίνεται, γιατί το πλήγμα στη γλώσσα είναι πλήγμα κατ' ουσίαν στην διαχρονικότητα της ιστορίας μας, θα έλεγα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Όμως η ετυμολογία μας βοηθάει, γιατί μας πηγαίνει στις πρωταρχικές ρίζες, διαπιστώνουμε τη διαχρονικότητα και έτσι, ό,τι και να μας λένε, με όπλο την ετυμολογία, έχουμε το δικό μας φίλτρο και κριτήριο και πλέον κατανοούμε μόνοι μας. Αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να στραφούμε προς την ετυμολογία και κυρίως από τις μικρότερες ηλικίες, γι' αυτό και αυτό δημιουργήθηκε για παιδιά το έργο, ώστε μεγαλώνοντας να μην μπορεί κανείς να τους πει τα έσχη που ακούνε τώρα. Θα μου επιτρέψετε τη λέξη, γιατί. Ναι. Βεβαίως, σας επιτρέπουμε οποιαδήποτε λέξη να χρησιμοποιήσετε για το λόγο ότι έχουμε εκχυδαΐσει τα πάντα και
δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι προϊόν της γενικότερης εκπτώσεως, ναι, την οποία έχουμε λάβει ως παιδεία. Ναι. Όλα αυτά συνδέονται. Την κατάργηση των ανθρωπιστικών σπουδών, μέσα από την οποία προέκυπτε η παιδεία του ανθρώπου, του Έλληνος ανθρώπου και του ανθρώπου γενικότερα, γιατί ο Έλληνας είναι πελασμένος να διδάξει την ανθρωπότητα. Δεν είναι λόγια δικά μου αυτά. Σε κάποια άλλη στιγμή θα αναφέρουμε και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες για να αισθανθούν αυτοί οι οποίοι ετούτη τη στιγμή είναι εδώ σύλλογοι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν, οι οποίοι βρίσκονται στην έδρα, βρίσκονται στο πανεπιστήμιο, βρίσκονται οπουδήποτε αλλού και διδάσκουν και ανέχονται το ψεύμα. Γι' αυτό μας προκύπτουν μέχρι και οι πυρπολιτέ, που τους λέμε τρομοκράτες, μέσα από μία παιδεία, η οποία μέσα από το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Απαιδείας, εδώ και χρόνια τώρα, προάγει όχι ανθρώπους. Όχι ανθρώπους. Και όσο πάει, βλέπουμε δυστυχώς ότι χειροτερεύει. Όταν τώρα επιθυμούν να καταργήσουν ακόμα και τον Θουκυδίδη από την... στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, στο γυμνάσιο. Εκεί στόχευαν το 1982. Ενοχλούσε ακόμα. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εκεί στόχευαν όταν υπό το πρόσχημα να εισαχθεί η δημοτική γλώσσα, κατήργησαν τον ιστορικό τονισμό. Στα πρακτικά της Βουλής υπάρχει συγκεκριμένος σημείωση, ποιο νούμερο κλπ. Τα έχω γράψει σε ένα από τα βιβλία μου, το αναφέρω. Λένε ότι εμείς θα ψηφίσουμε απόψε το μονοτονικό και αν δούμε ότι δεν υπάρξει αντίδραση, θα προβούμε και σε περαιτέρω αλλοιώσεις. Μάλιστα. Καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Αυτά. Σκρίπτα, μάνεντ, λέγανε οι Λατίνοι. Τα γραπτά μένουν. Δεν μπορούν να μας το διαψεύσουν αυτό. Καταλάβατε. Άρα ξεκίνησε εσκεμμένη η κίνηση από τότε, τάχα υπό το πρόστιμα της Δημοτικής, για την οποία διεξήχθησαν τόσοι πόλεμοι και με γεια τους, με χαρά τους οι Δημοτικοί, αλλά σε τελική ανάλυση άλλο η Δημοτική και άλλο ο Παλαμάς και η Δημοτική του Παλαμά και του Σολομού και άλλο σίγουρα η σύγχρονη αυτή Δημοτική, που δεν είναι Δημοτική, είναι Δημοτικιά και όπως αλλιώς μπορείς να τη χαρακτηρίσεις εκτός της ονομασίας Δημοτική. Και πράγματι διαπιστώνουμε, εγώ το τελευταίο που είδα, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου, το τελευταίο που είδα, το πιο πρόσφατο, ήταν που ανακάλυψα στη γραμματική της 5ης Δημοτικού, όπου κλείνουν το τριτόκλητο επίθετο «Ο Βαθύς». Του Βαθιού. Η κύκλωση του Βαθιού. Έτσι. Και μας βλέπουν τώρα έτσι, που έχουμε αναστατωθεί με αυτό και κάποιος μπορεί να πει που δεν γνωρίζει και είναι φυσιολογικό να μην γνωρίζει. Υπερβολές και σιγά και τι έγινε και του Βαθιού γιατί να μην πεις και αυτά. Δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχει, αυτή η γλώσσα έχει μία σοφία. Μία είναι ορθάδομημένη, έχει μεγαλείο. Η σπουδαιότητά τη. Δεν πειράζουμε η σπουδαιότητά τη. Στην δομή τη έγκυται. Στη δομή τη. Δεν θυμάμαι ποιος. Δεν το πειράζουμε αυτό. Ένα όμορφο άγαλμα δεν του κόβει το χέρι, δεν του κόβει το πόδι. Πάει να είναι ένα όμορφο άγαλμα. Και με τη συνόψη σα διακόψα αυτό. Μόλι αυτό το παράδειγμα. Για να είναι και άγαλμα και να αγάλεσαι. Αυτό ήθελα να πω. Να αγάλεσαι. Δεν επέρχεται η αγαλίαση αν αυτό. Βλέποντάς το. Βλέποντάς το. Όπως τα γάλματα είναι αρχέτυπα και τα γράμματα είναι. Τα ελληνικά τα γράμματα και η ελληνική γλώσσα και αυτή σε δονεί και σου ξυπνάει. Αν το πειράζεις, νομίζεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Έτσι νομίζεις όμως. Είσαι σελήθης, σελήθαρος. Έχει επιπτώσεις και τις βλέπουμε σήμερα. Το τραγικό είναι ότι είναι υποκρισία ότι οι ηγέτες μας καυτηριάζουν την γλωσσική εξαθλίωση του λαού και των νέων μας, όμως. Δεν είναι υποκρισία. Σίγουρα είναι. Γιατί σε τελική ανάλυση, ένας άνθρωπος εγγράμματος θα έπρεπε να ανατρέξει, να αναζητήσει και να αναζητήσει τα αίτια. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, γιατί στυλιτεύουμε τους δημοσιογράφους, τους νέους μας που δεν ξέρουν να διαβάσουν, που δεν θέλουν να διαβάσουν βιβλίο ελληνικό με ελληνικά γράμματα. Είναι υποκρισία και αυτό, και κάνουμε και συνέδρια. Κάνουμε και συνέδρια. Ναι. Γλωσσικά συνέδρια. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Πέστε μας καμιά, έτσι, καμιά άλλη λέξη, έτσι, λοιπόν, για να μας αποδείξετε. Εδώ που είμαστε, για παράδειγμα, έχουμε το ερετμόλ, το οποίο είναι το κουπί. Δείτε την ακρίβεια, τη σαφήνεια και την ποικιλία τώρα της ελληνικής γλώσσης. Όλο το κουπί ονομάζεται ερετμόν. Η λέξη κουπί που λέμε σήμερα είναι η κόπη, της κόπης, με το μέγα φυσικά που έγινε η δίφθογκο σου. Κόπη λέγεται από εδώ γιατί το κάπτω, το αρπάζω. Εδώ λέγεται πηδών, που λέμε πηδάλιον. Και όλο μαζί είναι το ερετμόν. Έχω διαφορετική λέξη για το κάτω τμήμα, το άνω τμήμα και διαφορετική για το σύνολο, το όλον. Όλα αυτά δεν είναι... Επίσης θα πρέπει να τα... Περάσαμε σε μια απλοποίηση, τώρα λέμε το κουπί. Το ερετμόν, ο ερέτης, όμιλος ερετών που έχουμε στον Πειραιά. Ερετών. Και εγώ αυτό το έβαλα κυρίως για να ξέρουν από πού λένε τη λέξη υπηρέτης. Γιατί ο υπηρέτης είναι η πρόθεση υπό και ερέτης και δέχεται καθώς κοπηλατή τις διαταγές, ναι, αλλά... τον ανώτερο. Πείτε μου. Κόψαμε και τις... καταργήσαμε και τις προθέσεις. Γι' αυτό τις έβαλα... Το σπουδαιότερο επινόημα του ανθρωπίνου νοός. Αγαπητή, το α και το ω. Μπράβο σας. Τις έχω επίτηδες βάλει στην τελευταία σελίδα, φυσικά στο πολυτονικό σύστημα εννοείται, όπου έχω βρει και μία πρωτότυπη μέθοδο μέσω μουσικοκινητικής να τις μαθαίνουν, γιατί κάθε πρόθεση κυρίως έχει πολλές έννοιες, αλλά η βασική της έννοια θα είναι μία. Για παράδειγμα, το «ελ» είναι το μέσα, το «εις» η κατεύθυνση, «εκ» και «εξ» προέλευση και ούτω καθεξής. Και έχω βγάλει ένα τραγουδάκι που δείχνουν και παράλληλα λένε τι σημαίνει κάθε πρόθεση. Και λέγοντας το τραγούδι, τις θυμούνται πάντα. Έμετρα και ποιητικά. Αυτό, όπως κάνανε και οι εκείνοι πρόβαλοι. Ανάμεσα σε κάθε... Όπως τις μαθαίναμε παλιά, τις προθέσεις, ναι, τα παιδιά. Ναι, κάποτε γινόταν αυτό. Τις μαθαίναμε, ναι. Ναι. Και εντυπώνεται έτσι καλύτερα. Έτσι. Και δεν το ξεχνάς και ποτέ. Τώρα, επειδή... Γιατί εφαρμόζονταν και νόμοι παιδαγωγικοί και ψυχολογίας, ναι, και νόμοι. Ναι. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα, τα έχουμε φέρει στον εκμοντερνισμό. Να σας πω, συνομιλώ και με ανθρώπους που δεν σπούδασαν, δεν πήραν κάποιο... Φιλολογία. Α, ούτε καν. Ανθρώπους, ναι, που ήταν τότε, παλιότερα, του δημοτικού. Του δημοτικού. Είχαν βγάλει απλά το δημοτικό σχολείο. Και ομιλούν στα αρχαία ελληνικά και θυμούνται φράσεις. Και μου λένε, εμείς τότε τα διδαχθήκαμε σωστά. Και τώρα συνομιλώ με άτομα που έχουν πάει στο Λύκειο, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν να μου πούν μια πρόταση στα ελληνικά, ούτε να την αποδώσουν. Γιατί? Γιατί διδάσκεται ως σαν νεκρή γλώσσα και με λανθασμένο τρόπο. Έτσι μας είπαν οι γλωσσολόγοι μας. Έτσι μας είπαν οι γλωσσολόγοι. Έτσι. Μας δεν θα το πω, δεν είναι δική μου, υπηρετούν άλλους σκοπούς. Και ο Κρυαράς που βγήκε να τον υπερασπιστεί και ο κύριος Χαραλαμπάκης, ο νεότερος γλωσσολόγος τώρα, ο οποίος προώθησε και το λεξικό της Ακαδημίας, επιμελήθηκε του λεξικού, ναι, προσπάθησε να τον δικαιολογήσει σε μία του συνέντευξη, ναι, τον Κρυαρά. Μάλιστα. να κλείσω με την Δομπιλιμόρ. Δίπλα από κάθε κάρτα εξηγώ, έχω την ονομαστική και τη γενική πτώση της, να βλέπουμε και το θέμα, πώς προκύπτει και την ορθογραφία και όλα. Τις παράγωγες λέξεις που προκύπτουν, τις σύνθετες λέξεις και τις λέξεις που λέμε σήμερα. Οι οποίες είναι αυτές. Ζωγραφίζουν, κόβουν τις κάρτες, τους παίζουν. Δεν θα επεκταθώ άλλο, αυτό ήταν το βιβλίο, δεν θα επεκταθώ άλλο σε αυτό. Να συζητήσουμε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του πολυτονικού συστήματος. Εδώ πέρα έχω, για παράδειγμα, στο μέγα τη λέξη ώρα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Η ώρα δασύνεται, η ώρα η εποχή, η ώρα του ορολογίου, η ώρα. Υπάρχει και άλλη ώρα. Η ώρα με ψηλή, που ψηλούται, η ώρα η φροντίς, η φροντίδα. Πώς θα μάθει το παιδί πότε λέει φθινόπωρο και πότε λέει θυρωρός. Και τι σημαίνουν αυτά. Αν δεν το εξηγήσεις λοιπόν ότι ένα απλό πνευματάκι αλλάζει τη λέξη μου και μου την κάνει άλλη, δεν θα μάθει ποτέ ότι ο θυρωρός είναι αυτός που είναι ο όρος, ούρος, ο φρουρός της θύρας, της πόρτας, και εκεί έχω την ώρα με ψηλή,
Ενώ όταν λέει φθινόπωρο, είναι όταν φθίνει, λιγοστεύει η οπόρα, το τέλος του Αυγούστου ήταν με αρχές Σεπτέμβριου, το καλοκαίρι δηλαδή, και επέρχεται το φθινόπωρο, όπου κρύβεται η λέξη όμως ώρα, εποχή. Θέλω να πω ότι ένα απλό πνεύμα μπορεί να κάνει μια σημαντική αλλαγή και όλη αυτή τη γνώση γιατί να τη χάνουμε, επειδή κάποιοι θέλουν να τη χάνουμε. Ναι. Όταν, λοιπόν, και γιατί θέλουν να είμαστε και αθυραγώγητοι. Όταν δεν έχεις στο έρμα σου, στο φορτίο σου, δεν έχεις σημαντικές αλήθειες, γίνεσαι ευχειραγώγητος. Σε κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι ακριβώς. Για να αποφτάσαμε τώρα. Είπατε σημαντικές αλήθειες. Η πρώτη φορά που συναντούν ετυμολογία τα παιδιά είναι στην πρώτη γυμνασίου, στο βιβλίο των αρχαίων ελληνικών. Εκεί υπάρχουν λεξιλογικοί πίνακες μετά από κάθε απόσπασμα, άστε, όπου έχουν παράγωγες, σύνθετες λέξεις κτλ. Ένας από αυτούς τους λεξιλογικούς πίνακες έχει την λέξη ελευθερία. Και υπάρχουν οι λέξεις ελευθεροποιός, ελευθεριάζω, ανελεύθερον. Την ίδια την ελευθερία δεν την ετυμολογούν πουθενά. Και στο μέγατο ετυμολογικό λεξικό συναντάμε παρά το ελεύθερο όπου εράτης. Και δεν μαθαίνουν ελεύθερο, πηγαίνω, όπου ερώ, αγαπώ. Άρα είμαι ελεύθερος όταν πηγαίνω εκεί όπου αγαπάω. Έτσι. Και εν ελευθερία πηγαίνω. Έτσι. Μιλάμε όμως για... Το λέω γιατί είπατε πριν για αξίες. Αν δεν έχω την ετυμολογία, δεν συνειδητοποιώ την αξία, την ιδέα, το ιδανικό. Έτσι. Το χάνω το αυτό. Έτσι. Και να που φτάσαμε τώρα, έτσι, να πηγαίνουμε κάθε εξάμηνο και εφτάμηνο για εκλογές, να έχουμε, μην αναφερθώ, τα ζούμε, δεν είναι εγώ αυτό που θα τα αναδείξω, τα βιώνουμε. Και στη γενικότερη ανυπολειψία στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και που μας προσάπτουν οι ξένοι, καταλάβατε. Και το οποίο δεν έχουμε τα επιχειρήματα να τα αντικρούσουμε, γιατί έτσι, χάσαμε αυτό. Αλλιώς θα αντιμετωπίζαμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Κάποτε το κάναμε, τώρα πια. Χαίρομαι που παίρνει αυτή την τροπή η επαφή μας και η παρουσίαση σε αυτή και που θα έχουμε ευκαιρίες άλλες για αυτό τούτο το βιβλίο και λοιπά να το παρουσιάσουμε. Θέλω να θυμηθώ μόνο, να αναφερθώ μόνο αυτή τη στιγμή σε ένα γράμμα κάποιου αναγνώστου από τα Καστέλια Παρνασίδος. Μου το στείλε ένας φίλος από το Βέλγιο, είναι από την ομάδα των επιστημόνων των Ελλήνων και διαμενόντων στην Αλλοδαπή, για να με παρηγορήσει, λέγοντάς μου ότι κοίταξε, υπάρχουν ακόμη ενδιαφέρον, άνθρωποι με ενδιαφέρον για το θέμα της αλλοιώσεως της γλωσσικής και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Ναι, και γράφει αυτός ο κύριος Ιωάννης Μακρύς ότι με την πάροδο του χρόνου διορθώθηκαν πολλά φεδρά. Ότι θέλει να πει στο δημοσίευμά του ότι πριν από χρόνια ήμασταν ακόμη σε μεγαλύτερο κατάντημα, δηλαδή πριν από 5-10 χρόνια, 5-6 χρόνια. Αλλά τώρα με την πάροδο του χρόνου διορθώθηκαν πολλά φεδρά, αναφερόμενος βέβαια και στην περίπτωση των νομικών όρων με απόδοση στη δημοτική γλώσσα. Αλλά όχι, λέει, και όλα. Εμπεδόθηκαν λάθη και αστοχίες σύμφωνα με τον κανόνα. Λάθος επαναλαμβανόμενο πάβει να είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό το φρικτό, αυτή τη φρικτή δήλωση, την έχει κάνει δυστυχώς και ο κύριος Μπαμπινιώτης. Πώς είναι δυνατόν τότε, γιατί έρχεται το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, γιατί έρχεται το παιδί μου στο σχολείο της οποιασδήποτε βαθμίδος, για να του πω μπορείς και αυτό να το χρησιμοποιείς, διότι λάθος επαναλαμβανόμενο πάβει να είναι λάθος. Πού φτάσαμε. Όταν είναι δυνατόν αυτό... Το έγραψε ο κύριος Μπαμπινιώτης, το αναφέρει. Το γνωρίζω. Ναι. Το αναφέρει αυτό και στο βιβλίο του, ναι, σε κάποιο του άρθρο. Και όταν θέλει να εξηγήσει γιατί το λέμε έτσι κάτι, το έχει αναφέρει ως επιχείρημα, ότι είναι λάθος παραδόμενο, άρα το κρατάμε ως ορθόν πλέον. Δηλαδή, ο ομιλητής να δίνει στην λέξη την ορθή φορά της και την έννοιά της.
Αυτό στα αρχαία χρόνια να πούμε ότι απαγορευόταν. Ότι θεωρούνταν ύβρις. Ύβρις. Και έτσι. Η ίδια η λέξη σου έδινε, έδινε η λέξη στον ομιλητή. Το περιεχόμενο του νοήματος. Ακριβώς. Δηλαδή, έβλεπε τη λέξη ομιλητής και έλεγε πρέπει να πάω σύμφωνα με αυτή τη ροή, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, για την δική μου εξέλιξη, γιατί προφέροντάς την, ορθώς, προάγομαι εγώ, FPO, καλλιεργούμε και FPO. Έτσι. Τώρα, το δικό μας επίπεδο, το οποιοδήποτε επίπεδο, είναι δάπεδο. Τροποποιεί το δάπεδο, τροποποιεί και αλλοιώνει αυτό που είναι να με βελτιώσει. Και τι κάνω, το χαλάω, αφού είναι λάθος επαναλαμβανόμενο, το καθιερώνω και ως τέτοιο και οι επόμενοι το παραλαμβάνουν έτσι ως ορθό και χάθηκαν όλα. Έτσι. Χάθηκαν όλα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και επειδή εμείς δεν ήρθαμε για να κινδυνολογήσουμε απλώς. Είπαμε, εμείς θα ανάψουμε τα κεράκια. Ήρθαμε να ανάψουμε τα κεράκια, αλλά με τα κεράκια τα πολλά να ανάψουμε φωτιές. Μακάρι, ήρθε. Να ανάψουμε φωτιές, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καιρός ακόμη να παραμείνουμε σε αυτό το ζωφερό σκοτάδι στο οποίο βαδίζουμε σήμερα. Πιστεύετε ότι η φιλοσοφία υπήρξε και είναι κτήμα των Ελλήνων και ότι κανένας δεν μπορεί να την αφαιρέσει από τον Έλληνα, από αυτόν? Προφανώς, δεν είναι ανάγκη να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Αυτό επιβεβαιώνεται κάθε φορά που ανατρέχουμε στους Έλληνες φιλοσόφους. Από τους προσοκρατικούς ακόμα, οι οποίοι πράγματι τα είπαν όλα. Μετέπειτα έχουμε αναλύσεις τους. Σίγουρα Αριστοτέλης κατηγοριοποίησε, σίγουρα ο Πλάτων και αυτός. Αλλά ο Σωκράτης έθεσε το ανθρωποκεντρικό ζήτημα, αλλά πράγματι τα εξήγησαν όλα. Και δεν το λέω μόνο εγώ που είμαι Ελληνής, τα έχουν πει επίσης σπουδαίοι ξένοι φιλόσοφοι. Ποιο να πρωταριθμίσει εδώ, ο Νίτσε, οι Γερμανοί, ναι, όλων, ναι, των εθνικοτήτων. Είπα, έτσι. Αυτό το περίφημο επίσης που είχε ακουστεί, το καταραμένο Έλληνα, όποτε και να σηκώσω και να αναζητήσω, εσένα συναντώ όλα, τα είπα. Έτσι είναι. Ο τόπος αυτός, ο ιερός αυτός τόπος, εκτός από την γλώσσα, γιατί οι απαρχές όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών είναι ελληνικές οι ρίζες. Γνωρίζουμε για το κυμαϊκό χαλκιδικό αλφάβητο που ταξίδεψε στην κάτω Ιταλία και μετέπειτα έχουμε το λατινικό και μετέπειτα τις ευρωπαϊκές διαλέκτους, θα πω, και όχι γλώσσες, τις ευρωπαϊκές διαλέκτους. Και η φιλοσοφία, εφόσον γεννήθηκε η γλώσσα από εδώ, η γλώσσα η ίδια είναι φιλοσοφία. Ήταν πολύ ωραίο το ερώτημα που θέσατε. Γιατί κάνατε αυτό το πάντρεμα. Δεν ξέρω, εκουσίως ή ακουσίως, αλλά... προέρχεται από μέσα μου. Έτσι είναι, γιατί... Πηγάζει. Η γλώσσα είναι, ναι, φιλοσοφία και η γλώσσα η συγκεκριμένη αναδεικνύει τη φιλοσοφία. Ναι. Όταν θέλουν να αναφέρουν, γιατί... κάποιον όρο, ελληνικά θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Ναι. Πηγάζει από μέσα μου για το λόγο ότι κάθε φορά που προσκρούω στο δεδομένο της αλλοιωμένης μορφής της γλωσσικής και δεν μπορώ να διεισδύσω στο περιεχόμενο, το ενοιολογικό ενός κειμένου, μου έρχεται εκείνη τη στιγμή να το σκίσω. Αυτό. Για να μην σας πω ότι το έχω κάνει. Έτσι. Λέω, πάρτε το, μεταφέρτε το στον ορθό τρόπο γραφής και φέρτε το ξανά. Για να μπορέσετε να έχετε μεταξύ του, μαζί του τη διαλεκτική. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακόμα και ένα κείμενο που έχουμε μπροστά μας, έχουμε διαλεκτική μαζί του. Σχέση κάθε φορά. Αν δεν είναι ορθός ο τρόπος και μόνο η ελληνική επίσης έχει το σημαίνον, σημαινόμενο που λέμε, αυτό είναι και αυτό μια διαλεκτική σχέση κάθε φορά που διαβάζω. Αν δεν υπάρχει αυτό, τι σχέση έχεις με αυτό που διαβάζεις? Τι σου ξυπνάει, τι σου δονεί? Έχει γράψει βιβλίο ο ακαδημαϊκός, ο καθηγητής Δεσποτόπουλος. Ναι. Φιλοσοφία και διαλεκτική. Ναι. Και πώς μπορείς να φιλοσοφήσεις και πώς μπορείς να ζήσεις φιλοσοφώντας
με μια τέτοια κατακρουργημένη ελληνική γλώσσα. Πρέπει να σας απαλλάξουμε για σήμερα. Ήταν χαρά μου που ήρθατε. Θερμές ευχαριστίες, προπάντων για την ομορφιά την οποία περικλείοντάς την μέσα σας, αποτυπώσατε στα βιβλία σας και ελπίζοντας ότι θα έχουμε σύντομα μια σας παρουσία μόνοι σας, σχετικά, δεν ξέρω, με το περιεχόμενο του βιβλίου σας και πάλι άλλες σκέψεις να καταθέσετε για να καταδείξουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι σύντομα πρέπει να πάρουν την απόφαση ανατροπής αυτής της καταστάσεως η οποία έχει επικρατήσει μέσα στα σχολεία μας και έχει εδραιωθεί και εμείς την εκλαμβάνουμε ως μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και μέχρι που φτάσαμε τώρα να έχουν εισαχθεί εδώ και 1,5 χρόνο βιβλία γραμματικής, τα επέσχυντα εκείνα τα βιβλία της γραμματικής, τα οποία πλέον μιλάνε ξεκάθαρα για τη φωνητική γραφή. Προσπάθησαν κάποιοι βέβαια να δικαιολογήσουν τα πράγματα κλπ. Αλλά όχι απλώς δεν δικαιολογούνται τα αδικαιολόγητα, αλλά έπρεπε να υπάρχει και λίγοι να διαθέτουν και λίγοι εδώ, αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδείξουν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Θερμά σας ευχαριστούμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές και εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ.